Ραλής στην επαναφορά. Πρινέας, Κατούφας για τρεις. Εύστοχος. Κοντά μας έχουμε τον Σωτήρη Κατούφα, έναν από τους πρωταγωνιστές της σημερινής νίκης του Φάρου Κερατσινίου. Θα ζητήσουμε αρχικά την εκτίμησή του για το παιχνίδι, πως αυτό εξελίχθηκε. Φάνηκε ότι ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι με δύο ομάδες που το ήθελαν και οι δύο. Ίσως εμείς σταθήκαμε λίγο πιο τυχεροί και ίσως να φάνηκε ότι είχαμε λίγο παραπάνω δυνάμεις από την ομάδα της Μυτιλήνης. Αυτό μέτρησε στο τέλος, όπου και πήραμε μια διαφορά που τελικά δεν κινδυνεύσαμε στα τελευταία δύο λεπτά. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ανταγωνιστικότατο. Προσπαθήσαμε εμείς, μας εξέπληξε λιγάκι η αντίσταση της Μυτιλήνης, γιατί δεν είχαμε εικόνα από αυτή την ομάδα. Ξέραμε μόνο το ρόστερ, δεν είχαμε δει καθόλου την ομάδα, δεν ξέραμε τι παίζει. Στην ουσία ήρθαμε στα τυφλά να παίξουμε απέναντι σε κάποιους παίχτες που απλώς ξέραμε τα ονόματά τους και τους ξέραμε σαν παίχτες. Δεν ήρθαμε δηλαδή διαβασμένοι. Μας κόντραραν αρκετά στην άμυνα, μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Αλλά τελικά καταφέραμε να τα απεξέλθουμε για να κερδίσουμε. Γεγονός ότι πολλοί εξ ημών με ύψιλον είστε παιδιά πρωτοκαπνισμένα σε άλλες κατηγορίες, όπως θα λέγαμε, έχει σπάσει χολή σας σε τέτοια παιχνίδια που είναι κοντά στο σκορ, συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση και της αγωνιστικής εικόνας του παιχνιδιού. Μετράει και αυτό. Σίγουρα μετράει το ποιος το θέλει πιο πολύ και το ποιος έχει περισσότερες δυνάμεις και καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά. Δείξαμε ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, εμείς είμαστε στην ουσία σαν ομάδα πρωτάριδες στην κατηγορία. Πρώτη φορά η ομάδα κάνει μια αποστολή. Μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να έχουμε παίξει σε άλλες ομάδες, αλλά εντάξει, μετράει το γενικό το σύνολο και η όλη η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Ευτυχώς καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Ξέρω ότι κανένας προπονητής ή κανένας παίχτης δεν θέλει να δεχθεί το χαρακτηρισμό του φαβόρη. Πάντως, στην ομάδα σας τη συνοδεύει μια τέτοια εικόνα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Προφανώς την αποποιείστε. Μιλώντας με τον πρόεδρο λίγο νωρίτερα, μας είπε ότι στόχος είναι πρωτίστως η παραμονή. Τρώγοντας αρκετή όρεξη. Σίγουρα, εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Σαν νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία, δεν μπορείς να πεις ότι πας με το τίτλο του φαβόρη. Καμία ομάδα δεν το έχει κάνει αυτό. Θα πρέπει να είναι τεράστιες οι διαφορές, οι οποίες πια δεν υπάρχουν σε αυτές τις κατηγορίες. Και μια εκτίμηση για την αθλητική εικόνα, τη γενικότερη γηπέδου, φιλάθλων. Πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ίσως η ώρα ήταν και λίγο δύσκολη. Κυριακή μεσημέρι, 2 η ώρα, είναι λίγο δύσκολη για τον κόσμο. Πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, μπασκετικότατη, μέσα στα πλαίσια τα αθλητικά. Και πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ δεν είχα ξαναέρθει, το ευχαριστήθηκα το παιχνίδι. There are real no words.